Ταξίδι γνωριμία στη Δυτική Μακεδονία διοργάνωσε ο ΕΟΤ με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από την Ουκρανία, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη φύση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα μνημεία και τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας. Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια συνάντηση όλων των τουριστικών πρακτόρων, παρουσία του Προέδρου του ΕΟΤ Χρήστου Πάλι, των Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Βόλη και Φιλότα Ταλίδη, των Αντιδημάρχων Κοζάνης και Γρεβενών Κώστα Κυριακίδη και Θανάση Καραγιάννη, Προέδρων Ξενοδόχων και τουριστικών επιχειρηματιών της περιοχής. Ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος, ένας ευλογημένος τόπος και πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ στον τουρισμό. Δεύτερον, η επίσκεψη των Ουκρανών tour operators αλλά και των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Οδυσσού είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη χώρα μας αλλά και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί μπορεί να ανεβάσει και να προάγει τον τουρισμό στην περιοχή. Όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, πιστεύω ότι είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί να υποδεχτεί τουρισμό όλο το χρόνο και εκεί είναι το στοίχημα που πρέπει και η πολιτεία αλλά και οι τοπικοί φορείς να συμβάλλουν, διότι έχει όλα, έχει αναδρομικά κέντρα, έχει, δηλαδή μπορεί να αναπτύξει και το χειμερινό τουρισμό, μπορεί να αναπτύξει και τουρισμό που αφορά το περιβάλλον και τον τουρισμό που αφορά τον εκπαιδευτικό τουρισμό, αλλά και όλα τα είδη τουρισμού, το λεγόμενο ειδικό τουρισμό ή θεματικό τουρισμό. Είναι ένας τόπος ο οποίος πρέπει να στηριχθεί, αλλά και πρέπει και οι επιχειρηματίες του, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, να βοηθήσουν όσον αφορά την ποιότητα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εμείς, σαν Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, θα είμαστε αρρωγός σε κάθε προσπάθειά τους, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, όσο και των επιχειρηματιών τουρισμού. Η Δυτική Μακεδονία είναι το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας. Как вы уже поняли, Западная Македония – это центр энергии во всей Греции. Η Δυτική Μακεδονία είναι το ευρωπαϊκό κέντρο του εμπορίου της Γούνας. Η Δυτική Μακεδονία είναι το σημείο παραγωγής του φημισμένου ελληνικού μαρμάρου, του περίφημου κρόκου Κοζάνης και των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Η παρουσία σας εδώ είναι πολύ σημαντική, διότι για μας οι συνεργασίες, η δικτύωση και γενικότερα η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και της χώρας μας. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή συνάντηση αυτή που είχαμε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος ήρθε και επισκέφθηκε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προσκεκλημένος από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην περιφέρειά μας Ουκρανών tour operators. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΤ έμεινε ευχαριστημένος από αυτά που είδε στην περιφέρειά μας. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο ΕΟΤ σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, που έχει σκοπό να προβάλλει τη Δυτική Μακεδονία, να προβάλλει τα γραβενά, τις ομορφιές των γραβενών, όχι μόνο το κέντρο παλαιοντολογίας, το χειρονομικό κέντρο της Βασιλίτσας, το Μουσείο Μανιταριών, αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων μας, των τουριστικών μας πρακτόρων, των ξενοδοχειακών μας μονάδων, έτσι ώστε να βγει αυτό σαν επιβράβευση και από εκεί και πέρα να έχουμε και τουριστικό αποτέλεσμα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την περιοχή μας, σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικές τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, διότι μπορούν να έχουν ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα για την περιοχή μας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΕΟΤ Δυτικής Μακεδονίας σήμερα με τους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από Ελλάδα και Ουκρανία. Θετικό βήμα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. ΕΟΤ Δυτικής Μακεδονίας κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κοζάνης και ευρύτερα και υπόλοιπες ενώσεις, στηρίζουμε αυτές τις δράσεις γιατί είναι προς όφελος και της περιοχής αλλά και δικό μας.